Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 5 Αυγούστου του 2024. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Πιστεύω ότι αρκετοί από εσάς βρίσκεστε σε διακοπές. Εύχομαι να περνάτε καλά. Κάτι θα κάνουμε και εμείς, θα ξεκλέψουμε μερικές μέρες. Αλλά και να είχαμε προγραμματίσει, που δεν έχουμε, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με το Ιράν. Πριν ξεκινήσω τα του Ιράν, να πω ότι σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Αϊφαντής έδωσε μια συνέντευξη στον ομιλούντα για τα του συμμετέχω. Όσοι ήδη έχει προβληθεί στο κανάλι, όσοι δεν την έχετε δει, μπορείτε να ψάξετε στα βίντεο του καναλιού, να τη βρείτε, να παρακολουθήσετε, μας ενημερώνει για τα τεκτενόμενα και το τι πρόκειται να συμβεί. Πάμε λοιπόν τώρα στο μεγάλο θέμα, που είναι πραγματικά το θέμα του Ιράν. Υπάρχουν τεράστιες διεργασίες και σε πολιτικό και σε διπλωματικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο μπορούμε να τις ταξινομήσουμε ως εξής. Όσον αφορά το Ιράν, η Ρωσία φέρεται να έχει προμηθεύσει το Ιράν με οπλικά συστήματα, κάνοντας πράξη προηγούμενη υπόσχεση που είχε δώσει, ότι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Δύση προμηθεύουν με οπλικά συστήματα την Ουκρανία υψηλής τεχνολογίας και υψηλής αποδόσεως, έτσι επιφυλάσσουμε να κάνω και εγώ, είπε τότε η Μόσχα, και να δώσω οπλικά συστήματα είτε σε κράτη είτε σε οντότητες που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Δύσης. Και φαίνεται ότι στη λογική αυτή, θα δούμε παρακάτω και σχετικά δημοσιεύματα ρωσικά ή ιρανικά για το θέμα αυτό. Άρα προς στιγμήν φαίνεται ότι όσον αφορά την υποστήριξη του Ιράν με οπλικά συστήματα, φαίνεται να έχουμε εμπλοκή της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, ο στρατηγός Κουρίλα, διοικητής της κεντρικής διοίκησης, που είναι υπεύθυνη για όλες τις μονάδες και τους σχηματισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, σήμερα είναι στο Ισραήλ. Και ο λόγος είναι ο συντονισμός με το Γενικό Επιτελείο του Ισραήλ των κινήσεων που θα γίνουν για να αντιμετωπίσουν την αναμενόμενη Ιρανική επίθεση. Κατά τα άλλα, είπαμε και χθες ότι είχαμε την επίσκεψη του αρχηγού Γεθάτου του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ και την κίνηση 2 αεροσκαφών Eurofighter Βρετανικών στο Ισραήλ. Να πούμε ότι στην Ιορδανία υπάρχει μια αεροπορική βάση η οποία φιλοξενεί αεροσκάφη του συνασπισμού, ο οποίος πολεμάει το Ισλαμικό κράτος. Άρα σε αυτή τη βάση υπάρχουν και αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη. Επίσης έχουμε, θα δούμε και σχετικό άρθρο παρακάτω, έχουμε την δήλωση της Σαουδικής Αραβίας που λέει ότι η Σαουδική Αραβία θα καταρρύψει οποιοδήποτε πύραυλο ή μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας κινούμενο προς το Ισραήλ. Θα τα καταρρύψω. Εδώ να θυμίσουμε ότι στη Σαουδική Αραβία υπάρχει μία ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΓΕΘΑ ή του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε δια της τεθλασμένης εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας. Επαναλαμβάνω, πιθανόν. Δεν γνωρίζω που ακριβώς βρίσκεται, αλλά αν περάσει κάτι εντός της εμβέλειας της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, αφού έχουμε τη δήλωση, θα τη δούμε παρακάτω, πιθανόν να έχουμε εκεί και μία εμπλοκή δια της τεθλασμένης σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλη εμπλοκή. Έχουμε δήλωση της Υπουργού Συγκοινωνιών του Ισραήλ που λέει ότι πιθανόν ή πολύ πιθανόν
να συνεργαστούμε με την Ελλάδα και την Κύπρο για να μεταφέρουμε εγκλωβισμένους Ισραηλινούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στο Ισραήλ αλλά δεν μπορούν γιατί έχουν κοπεί οι πτήσεις, να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά πλοία ή πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κρατήστε το αυτό, από τη στιγμή που μεταφέρουμε έστω και με πολιτικά πλοία πληθυσμό ο οποίος είναι υποστράτευση και αυτό συνιστά ενός είδους εμπλοκή και ας σκεφτούμε όλοι μας τι μπορεί να σημαίνει όχι για την Ελλάδα, ας την Ελλάδα, για την Κύπρο αυτή η εμπλοκή, δηλαδή αν θεωρηθεί από την Χεσβολά ή από το Ιράν ότι αποτελεί εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια του Ισραήλ, τότε νομιμοποιούνται σε εισαγωγικά πάντα να χτυπήσουν την Κύπρο και αυτό αποτελεί νομιμοποιητική βάση για επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Γιατί το έχουν πει, το έχει πει ο Χακάν Φιντάν, το έχουν πει καθηγητές διεθνούς δικαίου της συμφοράς που λένε ότι αν η Κυπριακή ενέργεια, η Κυπριακή Δημοκρατία με τις ενέργειές της θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των Τουρκοκυπρίων, τότε δικαιούται και πάλι η Τουρκία με εισαγωγικά, χοντρά εισαγωγικά, να επέμβει σε ολόκληρη την Κύπρο για να αποτρέψει αυτές τις απειλές. Άρα τα επιχειρησιακά τα είπαμε, συγκεντρώνονται, επαναλαμβάνω, τα στρατεύματα των ΗΠΑ στην περιοχή. Έχουμε μία πρόταση από το CDU, τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, για συνδρομή, αμυντική συνδρομή της Γερμανίας στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση της Γερμανίας λέει ότι εν καιρό θα δούμε την αποστολή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών όταν έρθει η ώρα. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το επιχειρησιακό. Πάμε να δούμε τώρα το πολιτικό-διπλωματικό. Πολιτικό-διπλωματικό έχουμε το εξής. Την Πέμπτη για άλλη μια φορά η Τουρκία έπαιξε έναν διαμεσολαβητικό ρόλο και αυτό να το τονίσουμε στους δεδομένους των Αθηνών. Στους δεδομένους των Αθηνών. Η Τουρκία που σήμερα πάλι έβρισε ο Ερντογάν την Αμερική, πηγαίνουν λοιπόν, προσκυνούν οι Αμερικάνοι την Τουρκία με την ανταλλαγή των εχμαλώτων, των ομήρων μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, έγινε στην Άγκυρα και πήρε τηλέφωνο ο Μπλίνκεν να ευχαριστήσει τον υβριστή τον ΗΠΑ, τον Ερντογάν. Τώρα λοιπόν την Πέμπτη, μία ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων προσγειώθηκε στην Άγκυρα και από εκεί με τη διαμεσολάβηση της Τουρκίας πέταξαν με ιδιωτικό αεροσκάφος στην Τεχεράνη και εκεί εκόμισαν το μήνυμα της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ποιο είναι το μήνυμα, παρακαλώ την προσοχή σας. Του είπαν ότι ο Νετανιάχου ήρθε στις ΗΠΑ, μίλησε και προσπάθησε να πάρει την έγκριση από το ισχυρό εβραϊκό λόμπι για να κτυπήσει το Ιράν και να το ισοπεδώσει, ότι σε αυτό οι ΗΠΑ είναι αντίθετες και ζήτησαν από το Ιράν η απάντησή του να μην είναι τέτοια που θα δώσει την ευκαιρία στον Νετανιάχου να κάνει πράξη τα σχέδιά του. Ο Νετανιάχου λέει επιδιώκει έναν περιφερειακό πόλεμο. Αυτό που σας λέω θα το διαβάσω μετά, ένα δημοσίευμα από μια εφημερίδα του Κουβέιτ, θεωρώ ότι είναι από τις σοβαρότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Φυσικά η εμπλοκή της Αμερικής με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί και από μας και από τον οποιονδήποτε ότι προσπαθούν να φοβήσουν το Ιράν ότι επίκειται ένας περιφερειακός πόλεμος που τον επιδιώκει το Ισραήλ, να του πούνε μην πέφτεις στην παγίδα που σας έστησε ο Νετανιάχου, απαντήστε με ένα λελογισμένο τρόπο τέλος πάντων. Κατά τα άλλα ο Μπλίνκεν μίλησε με τους ομολόγους του στις 7 πλουσιότερες χώρες και τους είπε την άποψή τους, την άποψη θα δούμε παρακάτω, θα διαβάσουμε σχετικά για την κατάσταση, ότι περιμένει τις επόμενες
μέρες την απάντηση του Ιράν, είπε για τον κίνδυνο εξάπλωσης. Επίσης έχουμε την μετά από όλα αυτά την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ με τον ομόλογο του Γιώαβ Γκάλαντ, επειδή ακούγονται διάφορα παράσιτα, αλλά και δημοσιεύτηκαν και στο Ισραήλ λεπτομέρειες της συνομιλίας, τηλεφωνικής συνομιλίας Νετανιάχου Μπάιντεν, όπου εκεί ο Μπάιντεν το είπε «σταμάτα να με κοροϊδεύεις» και σύννεφα στις σχέσεις. Παρόλα αυτά είπε ο Όστιν, εμείς δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε το Ισραήλ έναντι οποιασδήποτε απειλής. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Έχουμε και αμφίσιμα μηνύματα και από την Τεχεράνη, η οποία Τεχεράνη δηλώνει δεν θέλουμε με περιφερειακό πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε, διότι αν δεν απαντήσουμε σε αυτή την ενέργεια που παραβίασε τις κόκκινες γραμμές του Ισραήλ, τότε θα ξανακάνει τα χειρότερα. Αυτά ας τα ακούνε οι δικοί μας εδώ, που δεν απάντησαν στην Γάσο όπως έπρεπε, απάντησαν μάλλον με υποχώρηση, και την επόμενη φορά η Τουρκία θα είναι πιο διεκδικητική από την προηγούμενη, θα τα πούμε μετά και θα δούμε και τη διαφωνία του Ροζάκη με τον Γεραπετρίτη. Αυτά σε γενικές γραμμές, περιμένουμε, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πότε θα ξεσπάσει η απάντηση. Να πούμε πάντως ότι υπάρχει μια διαρροή σε Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης που λέει ότι εάν το Ισραήλ έχει σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο, το μέγεθος και το χρόνο της επίθεσης του Ιράν, πιθανόν να προηγηθεί προληπτικό χτύπημα, δηλαδή να χτυπήσει το Ισραήλ αυτά τα τμήματα που προετοιμάζονται να του επιτεθούν, είτε για να αποτρέψει την επίθεση ή για να μετριάσει την ένταση αυτής της επίθεσης. Σε γενικές γραμμές αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι είπαν διάφοροι παράγοντες και από και από το Ιράν και από το Ισραήλ, αλλά και από άλλες χώρες, παράγοντες και αξιωματούχοι άλλων χωρών που εμπλέκονται στο όλο στην κατάσταση αυτή. Ο Ιρανός πρόεδρος, καταρχάς, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας επισκέφθηκε την Τεχεράνη και την επισκέφτη. Είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνει, ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Τεχεράνη και είναι η πρώτη επίσκεψη Ιορδανού Υπουργού Εξωτερικών τα τελευταία 20 χρόνια στην Τεχεράνη. Γιατί αυτό? Διότι η Ιορδανία είναι μια χώρα με άριστες σχέσεις και με το Ισραήλ και με τη Δύση, εξ αυτού του λόγου δεν είχε καλές σχέσεις με το Ιράν. Τώρα λοιπόν η επίσκεψη, τι σημαίνει η επίσκεψη, είναι κομιστής. Μετέφερε δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που σας είπα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Πάμε να δούμε, ίσως εκφράζοντας και τον αραβικό κόσμο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Ο Ιρανός πρόεδρος απευθύνθηκε στον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών με τα εξής λόγια. Το επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο. Η δολοφονία ενός φιλοξενούμενου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ήταν μια πράξη αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και ένα μεγάλο λάθος του Ισραηλινού καθεστώτος. Αυτή η βία του Ισραηλινού καθεστώτος δεν θα μείνει αναπάντητη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η επίσκεψη του Ιορδανού Υπουργού Εξωτερικών στην Τεχεράνη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνέχισης των διαβολεύσεων του Ιράν με φιλικές και γειτονικές χώρες. Το Ιράν είπε στους Άραβες διπλωμάτες ότι δεν τον νοιάζει αν η απάντηση εναντίον του Ισραήλ οδηγήσει στο ξέσπασμα ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Δεν μας νοιάζει, λέει, εμείς θα απαντήσουμε. Αυτό με βάση τη Wall Street Journal, το δημοσίευμα. Το Ιράν είναι ενάντια στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ πρέπει να τιμωρηθεί για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Ο Γκαριμπαμπάντι, τον είπαμε και χθες, αναπληρωτής διεθνών
αναπληρωτής διεθνών υποθέσεων της Βουλής. Το Ιράν θα απαντήσει στο σιωνιστικό καθεστώς με τέτοιο τρόπο που δεν θα τολμήσει να πραγματοποιήσει ξανά τρομοκρατικές επιχειρήσεις στο έδαφος μας. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χωσέιν Σαλαμί, απείλησε και πάλι το Ισραήλ και σήμερα το πρωί δήλωσε: «Όταν το Ισραήλ λάβει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση, θα καταλάβει ότι έκανε λάθος. Η απάντηση θα είναι στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή. Θα δουν πότε, πού και πώς θα έρθει η απάντησή μας», απευθυνόμενο στο Ισραήλ. Wall Street Journal. Αυτή τη φορά το Ιράν αρνήθηκε να παράσχει λεπτομερείς προειδοποιήσεις που θα βοηθούσαν στο μετριασμό των συνεπειών οποιοδήποτε χτυπήματος στο Ισραήλ. Την προηγούμενη φορά, 13-14 Απριλίου, έδωσε κάποια στοιχεία. Τώρα λέει αρνήθηκε να παράσχει λεπτομερείς προειδοποιήσεις που θα βοηθούσαν στο μετριασμό των συνεπειών οποιοδήποτε χτυπήματος. Σύμβολος του διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Η επιχείρηση που σχεδιάστηκε για να εκδικηθεί το αίμα του μάρτυρα Ισμαήλ Χανίγια θα είναι κάτι εντελώς νέο, εκπληκτική και ένα από τα απρόβλεπτα σενάρια. Όλα αυτά μπορεί να ενέχουν και το στοιχείο του ψυχολογικού πολέμου. Όλα όσα λέμε, μη σας αναφέρομαι τι λέει ο καθένας, σας λέμε όμως ότι μπορεί να είναι και ψυχολογικός πόλεμος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι σκληρή και οδυνηρή και δεν θα έχει, λέει, πλέον συμβολικό χαρακτήρα όπως αυτή της 13ης Απριλίου. Ανώτερος Σαουδάραβος αξιωματούχος. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε στους Ιρανικούς πυράβλους να περάσουν από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και θα τους αναχαιτήσουμε αν χρειαστεί. Εδώ λοιπόν τίθεται το θέμα της πιθανής εμπλοκής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που έχει στείλει η ελληνική πολεμική αεροπορία στην Σαουδική Αραβία. Πιθανής, επαναλαμβάνω. Η Εμένη ενημέρωσε τη Σαουδική Αραβία ότι θα έχει στρατιωτικές συνέπειες εάν αναχαιτήσει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που περνούν από τον αέριο χώρο τους και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Το κίνημα Χεζμπολάχ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα πυραυλικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς και μία υπόγεια σύραγγα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα δράσουν, ότι δηλαδή θα βγουν από ασφαλείς υπόγειες σύραγγες μέσα από οχήματα, είδα το βίντεο, θα βγουν οι εκτοξευτές, εποχούμενοι εκτοξευτές πυράβλων μεγάλων βεληνεκούς και στο βίντεο λέει η τιμωρία θα είναι επώδυνη. Και εδώ υπάρχει το στοιχείο του ψυχολογικού πολέμου. Ένα μεγάλο αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος έφτασε στην αμερικανική βάση Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ. Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν τεράστιες ποσότητες όπλων στην περιοχή. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρόκειται για αντιαεροπορικά αντιπυραυλικά συστήματα για την προστασία των βάσεων, των αεροπορικών βάσεων που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό το φόβο ότι αν εμπλακεί η Αμερική στην προστασία του Ισραήλ θα δεχθούν επίθεση, πιθανόν να δεχθούν επίθεση αυτές οι βάσεις. Το Ισραήλ άρχισε επίσης να δημοσιεύει και αυτό βίντεο με τη σειρά του ως απάντηση στο Ιράν. Δύο βίντεο είδα ο Γιώαβ Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας. Το ένα λέει: «Είμαστε έτοιμοι για ευρεία ανάπτυξη σε άμυνα και επίθεση. Ο εχθρός θα πληρώσει υψηλό τίμημα αν τολμήσει να μας επιτεθεί». Μετά είναι ένα άλλο βίντεο που έκανε σε επιθεώρηση που μίλησε μετά από επιθεώρηση που έκανε σε στρατεύματα ο Γκάλαντ. «Σήμερα επιθεώρησα την ανάπτυξη των Ισραηλινών δυνάμεων, τόσο των αμυντικών όσο και των επιθετικών», μηνύματα στην Τεχεράνη είναι αυτά. «Προετοιμαζόμαστε πολύ δυνατά στη γη και τον αέρα. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στην επίθεση». Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ θα είναι σήμερα στο Ισραήλ για να συζητήσει πτυχές της άμυνας του Ισραήλ έναντι της ιρανικής επίθεσης. Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.
επιβεβαιώνει τηλεφωνικώς στον Ισραηλινό ομόλογό του τη σταθερή υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην ασφάλεια του Ισραήλ. Ο Ναμούν Αμπού Ναβάρ, συνταξιούχος στρατηγός και στρατιωτικός αναλυτής της Ιορδανίας, Ιορδανός. Λέει λοιπόν ο Ιορδανός στρατηγός ότι αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν για οποιοδήποτε περιπέτεια, εννοεί να εμπλακούν, το Ιράν να εμπλακούν στον πόλεμο, το Ιράν θα κλείσει τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμ της Ερυθράς Θάλασσας και τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει η παγκόσμια βιομηχανία, γιατί από εκεί περνά ένα μεγάλο ποσοστό των πετρελαίων με τα οποία κινείται η παγκόσμια βιομηχανία. Οι Ιρανοί είναι συνήθως υπομονητικοί και υπολογίζουν προσεκτικά τα πάντα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. Νομίζω ότι η εκδίκηση έρχεται και αυτή τη φορά θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη του Απριλίου. Αυτή τη φορά θα είναι σημαντικές, θα μπουν στο στόχαστρο σημαντικές τοποθεσίες, υποδομές και κέντρα του Ισραήλ. Υπόψη ότι η Ιορδανία είναι φιλική προς το Ισραήλ. Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε έναν περιφερειακό συνασπισμό για την άμυνα κατά της Ιρανικής επίθεσης. Αποστασιοποιείται. Αλ Σουντάνι, πρωθυπουργός του Ιράκ. Η κυριαρχία και η ασφάλεια του Ιράκ είναι για μας κόκκινη γραμμή. Αυτά είναι από την πλευρά του Ιράν πιο πολύ. Πάμε να δούμε τώρα το Ισραήλ. Ο στρατηγός Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, δήλωσε: «Ο Νετανιάχου έχει βλάψει το πιο σημαντικό στοιχείο της εθνικής μας ασφάλειας και μας έχει βάλει σε θέση να περιμένουμε την ισχυρή απάντηση του Ιράν. Ο Νετανιάχου υπηρετεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ιράν για την καταστροφή και την κατάρρευση του Ισραήλ». Τώρα δεν ξέρω αν είναι εμπλεκόμενος ο Άιζενκοτ σε κάποιο κόμμα αντιπολιτευόμενο, αλλά σε κάθε περίπτωση τον τίτλο του αρχηγού ΓΕΘΑ τον κρατάει, διατελέσας αρχηγός του ΓΕΘΑ το Ισραήλ, και εδώ επιρρύπτει βαριές κατηγορίες κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου στην ουσία εξυπηρετεί τη στρατηγική του Ιράν που είναι η καταστροφή του Ισραήλ. Βαριές κουβέντες και μάλιστα εν αναμονή της επίθεσης. Η διαδικτυακή πύλη Βάλα. Το Ισραήλ ετοίμασε ένα καταφύγιο για τον Νετανιάχου στην περιοχή της Ιερουσαλήμ υπό το φως μιας αναμενόμενης ιρανικής επίθεσης. Άρα έχουμε τρίτο καταφύγιο, θα μου πείτε καταφύγιο έχουν όλοι στο Ισραήλ. Στρατιωτικός ανταποκριτής της εφημερίδας Χαρέτς, κέντρο αριστερή αντιπολιτευόμενη στον Νετανιάχου. Ο χειρισμός της Ισραηλινής αεροπορικής άμυνας και των μαχητικών αεροσκαφών αναχέτησης στην επίθεση του Ιράν και της Χεζβολάχ θα είναι πιο δύσκολος από την Ιρανική επίθεση τον περασμένο Απρίλιο. Αναμενόμενο. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη σπάζουν το φράγμα του ήχου πάνω από τις περιοχές του όρους Λίβανος και της Βηρυτού. Και αυτό είναι ψυχολογικός πόλεμος. Να σπάσουν το ηθικό, να κάμψουν το ηθικό πολιτών τε και στρατιωτών και παραστρατιωτικών. Η Χεζμπολά χτυπά τους στρατώνες Ραμίν στο Ισραήλ σήμερα αυτά. Επίσης η Χεζμπολά επιτέθηκε και στο αρχηγείο της 91ης Μεραρχίας στο Ιλίτ που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Να τονίσω ότι αυτά τα βίντεο, είδα και άλλα βίντεο που δημοσιεύει η Χεζμπολάχ για τη χρήση των σιράγκων, μεγάλες σιράγκες πραγματικά, που βγαίνουν μέσω αυτοκίνητα φορτηγά, προϊονίζεται και το είδος του αγώνα, ότι νιώθουν ασφαλείς κάτω από, από τις σύραγγες, θα βγαίνουν, θα χτυπούν και θα ξαναμπαίνουν μέσα όσοι προλαβαίνουν. Αυτό δείχνει και το βαθμό δυσκολίας που έχει να αντιμετωπίσει και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία αλλά και οι δυνάμεις εδάφους, όπως έγινε και στη Γάζα και γίνεται δηλαδή. Οι σύραγγες είναι το βασικό πρόβλημα.
Το CNN αναφέρει ότι οι μισές στρατιωτικές ταξιαρχίες της Χαμάς στη Βόρεια και την Κεντρική Γάζα έχουν ανακτήσει μέρος της πολεμικής τους ετοιμότητας και ικανότητας παρά την 9η Ισραηλινή επίθεση. Το CNN, έτσι. Οι μισές ταξιαρχίες ανέκτησαν τη δύναμή τους και είναι ετοιμοπόλεμες. Μετά τη δολοφονία του Χανίγια, η Χαμάς μπορεί να έχει υποστεί ζημιά, αλλά δεν θα ιτηθεί, προειδοποιούν οι New York Times. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 7 Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από έκρηξη στη Ράφα, στη νότια λωρίδα της Γάζας, με ορισμένους από αυτούς να φέρονται σε κρίσιμη και σοβαρή κατάσταση. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έδειξαν ένα βίντεο από μια τεράστια σύραγγα που ανακαλύφθηκε κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Αυτό αποτελεί μια πίεση προς την Αίγυπτο, έτσι. Σου λέει, ορίστε, είχατε σύραγγες, από εκεί φέρανετε τα όπλα και μας το παίζατε σύμμαχοι. Επαναλαμβάνω, το ήξεραν αυτό οι Ισραηλινοί, μπορεί και ορισμένα να τα άφηναν, τους βόλευε η ύπαρξη της Χαμάς, αλλά τώρα είδα το βίντεο, το στέλνουν στους Αιγυπτίους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι σκότωσαν τον Υπουργό Οικονομίας της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, ο οποίος σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα εμπλέκεται και σε στρατιωτικού ενδιαφέροντος ζητήματα της Χαμάς. Ισραηλινό χτύπημα σκότωσε τουλάχιστον 8 μέλη του προσωπικού ασφαλείας που εξασφάλιζαν την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Σμότριχ. Είναι σωστό και ηθικό να αφήσουμε 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους να πεθάνουν από την πείνα. Όμως δεν το επιτρέπει ο κόσμος. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε σχολείο όπου διέμεναν πρόσφυγες. Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το σχολείο δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον 3 βόμβες οι οποίες κατέστρεψαν ολοσχερώς το κτίριο. Μια σημαντική εξέλιξη είναι η έκδοση NOTAM, ειδοποίηση πτυτικών λειτουργιών από πλευράς του Ιράν για τον κεντρικό, δυτικό και βορειοδυτικό εναέριο χώρο του Ιράν, συμβουλεύοντας τα αεροσκάφη να αλλάξουν τα δρομολόγια τους, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ενισχύοντας τις ανησυχίες για επικείμενη επίθεση κατά του Ισραήλ. Γιατί το βορειοδυτικό Ιράν, αυτό που συνορεύει με το Αζερμπαϊτζάν, γιατί πιθανόν να περιμένουν επίθεση από εκεί είτε με αεροσκάφη, κυρίως με μη αποδρομένα αεροσκάφη, από το Αζερβαϊτζάν στο Ιράν. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα εντάξει στον πόλεμο και το Αζερβαϊτζάν. Δεν έχω πληροφορίες, έχω όμως το στοιχείο που λέει βορειοδυτικό Ιράν. Γιατί, τι σχέση έχει το βορειοδυτικό Ιράν με το Ισραήλ? Σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ιστορικών του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσει το Ισραήλ για να αποτρέψει περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης απείλησε εκ νέου το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι σκάβει το λάκκο του με τις ενέργειές του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, πέραν του Χανίγια δηλαδή. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγού, έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για να έχει συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μαζούτ Πεζεσκιάν, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Θα μιλήσει και με τον ομόλογό του του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Έχουμε λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι για να πάει ο Σοϊγού εκεί έχει ενός είδους σίγουρα ενδιαφέρον και ίσως και ενός είδους εμπλοκή η Ρωσία σε ό,τι θα επακολουθήσει. Είπαμε ότι ο Μπλίνκεν μίλησε με τους ομολόγους του G7, στους 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι θα χτυπήσει το Ισραήλ, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πόλεμο. Είχαμε και αρκετές ρουκέτες, είπαμε πριν από λίγο, από την Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, ο Μπλίνκεν
μίλησε με τους ομολόγους του εν μέσω των προσπαθειών, τον είπα να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στην περιοχή και να αποτρέψουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο Αμερικανός υπέξ είπε επίσης στους ομολόγους του ότι οι ΗΠΑ κάνουν προσπάθειες να σπάσουν τον κύκλο της κλιμάκωσης, επιχειρώντας από τη μία να περιορίσουν κατά το δυνατόν τα χτυπήματα προς το Ισραήλ και από την άλλη να συγκρατήσουν την απάντηση του Ισραήλ, δηλαδή διμέτωπο αγώνα. Περιορίστε την ένταση του χτυπήματος στο Ιράν, περιορίστε την απάντησή σας στο Ισραήλ. Αυτό το δόγμα ακολούθησαν τον Απρίλιο και ήταν πετυχημένο τότε. Times of Israel εκτιμούν ότι, λένε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι μία ιρανική επίθεση είναι αναπόφευκτη μετά τη δολοφονία των κορυφαίων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Άρα ζήτησε ο Μπλίνκεν από όλους να καταβάλουν προσπάθειες να περιοριστεί ό,τι είναι να γίνει στην περιοχή, το εύρος της επίθεσης και της απάντησης. Σήμερα ο Μπάιντεν θα συγκάλεσε ή συγκαλεί το βράδυ που προβάλλεται την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας. Γιατί? Για να του πει τι είπε ο υπουργός εξωτερικών που το στείλανε στην Τεχεράνη. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφτηκε για το προληπτικό χτύπημα. Το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξαπολύσει ένα προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν, εάν είχε στα χέρια του αδιάσυστες αποδείξεις ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ανέφεραν Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά τη συνάντηση που είχε ο Νετανιάχου με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας και του στρατού χθες το απόγευμα Κυριακή, αναφέρουν στο δημοσίευμά τους Times of Israel. Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν Νετανιάχου, Γκάλαντ, Χαλεβί, αρχηγός ΓΕΘΑ, Νταβίτ Μπαρνέα, διοικητής της Μοσάντ, και Ρόνεν Μπαρ, διοικητής της ΣΥΜΠΕΤ, υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας, αυτή η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας του Ισραήλ μετά τις απειλές του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Η εκτίμηση ότι το Ιράν είναι πιθανό να επιτεθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες ή και 24 ώρες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας, έπεται μετά την εξουδετερώση του Σούκρ και του Χανίγια. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για το θάνατο του Χανίγια και δεσμεύτηκε να αντεπιτεθεί. Τώρα, στη διάρκεια της σύσκεψης του Νετανιάχου, συζητήθηκε η πιθανότητα να εξαπολυθεί πλήγμα στο Ιράν ως μέτρο αποτροπής, έγραψε το Ynet, αν και οι αξιωματούχοι ασφαλείας τόνισαν ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να λάβει το πράσινο φως μόνο εάν το Ισραήλ λάμβανε συγκεκριμένες πληροφορίες που θα επιβεβαίωναν ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να επιτεθεί. Η Ιερουσαλήμ θα έπρεπε να επαληθεύσει με δικές της πληροφορίες εκείνες που λαμβάνει από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί να μην επέλεγε τελικά να χτυπήσει πρώτη, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι Times of Israel σημειώνουν ακόμα ότι εκτός από το διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες, διεθνή συνασπισμός, οι ΗΠΑ μαζεύουν χώρες, δυνάμεις από χώρες για να συμπαραταχθούν με το Ισραήλ. Να δούμε. Αν λέω. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει το Ισραήλ στο προστάσιο του είναι ότι τώρα μπορεί να προβλέψει καλύτερα από ότι τον Απρίλιο για το πότε και αν θα επιτεθεί. Πάμε να δούμε τώρα και την εμπλοκή της Τουρκίας πριν περάσουμε στα δικά μας θέματα. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η τουρκική κοινωνία τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή που πλέον αγγίζουν τα σύνορά της. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Ερντογάν με κεντρικό θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό υπάρχουν και τα σχέδια κατά της Κύπρου και της Ελλάδας. Ένα σενάριο, αν επεκταθεί ο πόλεμος, θα μας
η Τουρκία θα εμπλακεί και θα εντάξει στους σχεδιασμούς τους επέμβαση και στην Κύπρο, πιθανόν και σε νησιά της Ελλάδας. Αυτά ας τα ξέρουν. Έχουμε ειδοποιήσει αρμοδίως, αλλά ας τα ξέρουν. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται βέβαιες ότι το Ιράν θα απαντήσει στο Ισραήλ και μάλιστα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φέρεται να ενημέρωσε τους ομολόγους του της ομάδας G7. Ο τουρκικός τύπος σήμερα αναφέρεται σε μυστική σύσκεψη την περασμένη Πέμπτη Αμερικανικής Αντιπροσωπείας που μετέβη κρυφά στο Ιράν μέσω Τουρκίας. Στη συνάντηση με τους Ιρανούς, οι Αμερικανοί φέρεται να προειδοποίησαν για τις πολεμοχαρείς προθέσεις του Νετανιάχου, τον κάρφωσαν δηλαδή. Την είδηση βόμβα δημοσίευσε αρχικά η εφημερίδα Al Jazeera του Κουβέιτ, επικαλούμενη υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία μετέβη στην Τεχεράνη με ιδιωτικό τζετ και αξιωματούχοι από τις δύο χώρες πραγματοποίησαν συνάντηση 2 ωρών. Οι Αμερικανοί φέρονται να είπαν στους Ιρανούς ότι ο Νετανιάχου θέλει έναν μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Το είπαμε και χθες και προχθές εμείς αυτό. Θέλει να καταστρέψει το Ιράν και μοιράστηκε τα πολεμικά του σχέδια με το εβραϊκό λόμπι κατά την τελευταία επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου φέρεται να είπε στους συνομιλητές του ότι είναι καιρός για ένα μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα εμπλέκει όχι μόνο το Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, αλλά και όλες τις χώρες της περιοχής συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας και ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος και καθίσουν ξανά στο τραπέζι όλοι θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Το άρθρο της εφημερίδας του Κουβέιτ προσθέτει ότι οι Αμερικανοί δήλωσαν στην Ιρανική Αντιπροσωπεία ότι η διοίκηση του Λευκού Οίκου δεν θέλει να πολεμήσει κατά του Ιράν. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με τον Νετανιάχου, όμως πρέπει να υπερασπιστούν το Ισραήλ εάν το Ιράν επιτεθεί. Πάντως δεν θέλουν ένα μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη. Με νοπεί ακόμα τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εισβάλλει στο Ισραήλ, υπάρχει έντονη ανησυχία για το κατά πόσο οι τελευταίες εξελίξεις μπορούν να εμπλέξουν την Άγκυρα σε μια αντιπαράθεση με το Ισραήλ που δεν θα περιορίζεται μόνο στα λόγια. Εδώ λοιπόν σας θυμίζω ξανά την νομιμοποιητική βάση που θα επιδιώξουν να επικαλεστούν οι Τούρκοι για να εισβάλλουν στην ελεύθερη Κύπρο και πιθανόν σε κάποιο ή κάποια από τα νησιά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι πιθανότητες έχει να εμπλακεί η Ελλάδα και η Κύπρος κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι συμβεί, αν συμβεί στην περιοχή. Έτσι πάντα αφήνουμε, αν και υπάρχει βεβαιότητα, λέμε εάν. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς η γενίκευση του πολέμου είναι όλο και πιο κοντά. Δείτε τι έγινε σήμερα στα χρηματιστήρια παγκοσμίως. Συνήθως οι αγορές είναι μπροστά και από τους πολιτικούς και τους γεωπολιτικούς αναλυτές και από τις κυβερνήσεις, οι αγορές. Αίμα σε όλα τα χρηματιστήρια. Ο κόσμος βρίσκεται εν αναμονή μιας μαζικής επίθεσης της Χεζμπολάχ και του Ιράν κατά το Ισραήλ ως αντίπεινα για τη δολοφονία και του Φουάτ Σούκρ και του Χανίγια. Στην κατάσταση εμπλέκονται επικίνδυνα η Ελλάδα και η Κύπρος, ύστερα και από δήλωση της Υπουργού Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρέγεφ, η οποία ανέφερε σύμφωνα με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Εάν δεχτούμε επίθεση, μπορεί να ζητήσουμε βοήθεια από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και να ζητήσουμε πλοία από την Αθήνα στην Ελλάδα και τη Λάρνακα στην Κύπρο. Θα ζητήσουν πλοία. Στο σχόλιο της, η Υπουργός του Ισραήλ αναφερόταν στην αξιοποίηση πλοίων για μεταφορά. Οι Ισραηλινών που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό και δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα να χρησιμοποιήσουν πλοία της επιβατικά της Ελλάδας και της Κύπρου για να φτάσουν στο Ισραήλ διότι έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις. Να θυμίσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα είχε προειδοποιήσει την Κύπρο σε προηγούμενη ομιλία του εναντίον οποιοδήποτε υποστηρικτικού ρόλου στο Ισραήλ σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Λιβάνου. Η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να προειδοποιηθεί ότι
το άνοιγμα κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον Ισραηλινό στρατό για να στραφεί εναντίον του Λιβάνου σημαίνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει εμπλακεί στον πόλεμο και η Χεζμπολάχ θα την αντιμετωπίσει ως εμπλεκόμενη χώρα. Ήταν το μήνυμα του Νασράλα. Όπως υπογράμμιζε τότε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, στο παρελθόν η Κύπρος έχει επιτρέψει περιστασιακά στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο του για στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά ποτέ κατά τη διάρκεια κάποιας σύραξης. Σημείωσε επίσης ότι οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τις δύο βάσεις που διατηρούν στην Κύπρο για επιχειρήσεις στη Συρία και πιο πρόσφατα στην Ιεμένη. Εκεί λοιπόν να δούμε εάν η εμπλοκή στην, εάν η χρησιμοποίηση της βάσης των Βρετανών στο ακροτήρι σημαίνει εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να το ξαναπούμε, να το ξαναπούμε ότι ο Φιντάν μετά από αυτή τη δήλωση είπε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και αυτό το κρατάμε, το σημειώνουμε. Και μετά ήρθε ένας καθηγητής διεθνών σχέσεων, Κουράνη νομίζω, ο οποίος είπε ότι οι ενέργειες αυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως την λένε τέλος πάντων, ότι δίνουν το δικαίωμα στην Τουρκία να επικαλεστεί τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου και το επιβατικό της δικαίωμα για να προστατέψει τους Τουρκοκυπρίους. Αυτό προσπάθησα να βρω άκρη, δεν τα κατάφερα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Εστία που αναφέρεται σε άρθρο του Ροζάκη, ο οποίος Ροζάκης είναι επικριτικός έναντι των χειρισμών του Γεραπετρίτη στην Κάσο και λέει ότι οι χειρισμοί αυτοί αφαιρούν από την Ελλάδα τη δυνατότητα να επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση που παραπέμψουμε το θέμα σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν το ξέρω το θέμα, τίτλο σας λέω, θα ψάξω, θα μιλήσω με τον Κοτάκη να δω τι ακριβώς είναι, να βρω το άρθρο και αύριο, πρώτα ο Θεός, αύριο μεταμόρφωση του Σωτήρος, θα κάνουμε μια αναφορά στο θέμα. Να πάμε στην Κύπρο. Ξέρετε, αυτό που συνέβη με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, να προαναγγείλει την διεξαγωγή τριμερούς στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Ιδίου και του Τατάρ. Στις 13 Αυγούστου, τη στιγμή που δεν είχαν σταλεί ακόμα επίσημες προσκλήσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, πολιτικά και διπλωματικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μία εύστοχη ενέργεια. Διότι βγήκε ο Τατάρ και είπε ποια τριμερή, ποια 13 Αυγούστου, εγώ δεν έχω πάρει ακόμα πρόσκληση και να πάρω δεν θα πάω. Τέλος πάντων δέχεται επικρίσεις ο Χρυστοδουλίδης για αυτό το θέμα. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι ξέρετε ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε, οι πρεσβείες γι' αυτό υπάρχουν στις χώρες. Κάθονται και κάνουν για όλα τα ζητήματα, στέλνουν στις πρωτεύουσές τους τα σχετικά σήματα. Κάνουν σήματα και λένε έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Εξευτελιζόμαστε Κύπρος και Ελλάδα όταν φερόμαστε ως εκλιπαρούντες του εισβολής στην Κύπρο να έρθουν να καθίσουν μαζί μας στο τραπέζι. Έστω και ερχόταν ο Τατάρ καθόταν στο τραπέζι. Τι μπορούσαμε δηλαδή να πετύχουμε με αυτό? Να εκθέσουμε την Τουρκία, την οποία Τουρκία την παίρνει ο Μπλίνκεν, ο Μπάιντεν τηλέφωνο και την ευχαριστεί για την διαμεσολάβησή του για τους κρατουμένους και την Πέμπτη δεν έστειλε στην Ελλάδα, έστειλε στην Τουρκία αντιπροσωπή η Αμερική για να πάνε μετά στην Τεχεράνη. Γιατί? Γιατί η Τουρκία κρατεί διάβλους επικοινωνίες με την Τεχεράνη. Αυτά λοιπόν, πια άρα τι να περιμένουμε? Μια Τουρκία που θεωρεί αυτήν αναβαθμισμένη διεθνώς, τι θα τη μαλώσει ο Γκουτέρες γιατί δεν έρχεσαι ή γιατί? Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται και εν πάση περιπτώσει ανοίξτε τους φακέλους των προηγούμενων προσπαθειών για να δείτε για ποιο λόγο εξευτελιζόμαστε επιδιώκοντας άλλον ένα κύκλο συνομιλιών. Σας είπα ξανά τη συνταγή. Βγαίνει
ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης δίπλα-δίπλα και λένε ενεργοποιείται το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Δεν στρέφεται εναντίον οποιοδήποτε καθότι το λέει και η λέξη του. Αμυντικός χώρος, αμυντικός χώρος, άμυνα είναι. Γίνεται λοιπόν η άσκηση Νικηφόρος και Τοξότης, πάνε τα Ραφάλ, τι τα πήραμε τα Ραφάλ, εναντίον Τίνους, εναντίον της Μάλτας θα τα χρησιμοποιήσουμε. Στείλε τα Ραφάλ και τα Βάιπερ κάτω και τις υποβρυχιάρες που έχουμε και ό,τι άλλο τέλος πάντων, κάνε την άσκηση και μετά κάντε και μια άσκηση απελευθέρωσης της νήσου. Άσκηση κάνουμε. Πώς κάνει η Τουρκία κάθε χρόνο ασκήσεις κατάληψης ελληνικών νησιών και δεν τους παρεξηγούμε κιόλας. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς. Δείξε λοιπόν ότι μπορείς να, κάποια μέρα να σου τη σφυρίξει και την άσκηση να την μετατρέψεις σε πραγματική επιχείρηση και να τους πετάξεις στη θάλασσα και μετά λες ή βάζεις κανένα τρίτο να το πήρε εσύ, αντί να κάθεσαι να σκοτώνεστε, να σας πετάξουν και τη θάλασσα οριστικά, δεν κάθεται να βρείτε μια λύση δίκαιη για το Κυπριακό. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Μην ψάχνετε οποιονδήποτε άλλο, όχι τίποτα άλλο, και χειροτερεύετε τη θέση της χώρας και μας εξευτελίζετε. Και μια που λέει ο Γεραπετρίτης θέλουμε κινητικότητα, αυτή είναι η κινητικότητα. Όχι υποχωρήσεις, αυτή είναι η κινητικότητα. Δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου, άσκηση απελευθέρωσης του νησιού και μετά στείλε τα μηνύματα να δεις μια χαρά θα καθίσουν. Καταλαβαίνουν οι Τούρκοι από τη δύναμη. Δεν είναι χαζοί. Η Τουρκία επιχείρησε να βάλει από το παράθυρο το ψευδοκράτος στην οργανισμό της Ισλαμικής Διάσκεψης και έφαγε εκεί μια σφαλιάρα, ακούστηκε μέχρι την Άγκυρα. Λοιπόν, για κοιτάξτε τι έγινε. Στο κενό έπεσε μία ακόμα προσπάθεια της Τουρκίας στον χώρο της Ισλαμικής Διάσκεψης προκειμένου να ανοίξει θέμα Κύπρου και να προωθήσει αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Η κινητοποίηση του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών σε όλα τα επίπεδα απέδωσε καρπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις της Τουρκίας έγιναν κατά τη συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία επιχείρησε να ανοίξει κείμενο για την Κύπρο, στοχεύοντας πρωτίστως στην πολιτική αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Πρώην μερικών εβδομάδων ο Τατάρ είχε δηλώσει ότι το κατοχικό καθεστώς επιδιώκει τη βοήθεια του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας με στόχο την αναγνώριση. Το ρεπορτάζ είναι από τον Ανδρέα Πιμπίση από το Φιλελεύθερο. Οι τουρκικές κινήσεις συνάντησαν αντίδραση από άλλα μέλη του οργανισμού με αποτέλεσμα ο στόχος να μην επιτευχθεί. Κατατέθηκαν συνολικά 9 προφορικές επιφυλάξεις από τις εξής χώρες, γράψτε τις: Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Λίβανο, Γουιάννα, Καζακστάν, Μπαχρέιν, Ιράκ και Μαρόκο. Άρα δεν υιοθετήθηκε το κείμενο, την έφαγε τη σφαλιάρα η Τουρκία. Η Αίγυπτος διαδραμάτισε για μία ακόμα φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προσπαθειών της Τουρκίας. Η Άγκυρα επιδιώκει να πετύχει για το ψευδοκράτος ό,τι έχει πετύχει στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Όμως, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας η Τουρκία παρότι έχει ερίσματα δεν είναι τόσο δυνατή όσο στον άλλο οργανισμό. Κινήθηκαν, η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε πολλές κινήσεις και είχε καλό αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κόμπος είχε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπάντρ Αμπντελατή, όπου συζήτησαν όλο το φάσμα της συνεργασίας των δύο χωρών. Η επίσκεψη Κόμπου στο Κάιρο προηγήθηκε της επίσκεψης του Φιντάν, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κάιρο. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Τουρκία. Ο Ερντογάν σήμερα κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα την πρωτοβουλία που είχε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων να καλέσει τον Νετανιάχου να μιλήσει στο Κογκρέσο, σε Βουλή και Γερουσία. Έκανε σκληρή επίθεση και παρομοίασε για άλλη μια φορά τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.
η ιστορία καταγράφει πολύ ξεκάθαρα τι στάση τήρησε ο καθένας μας. Ακριβώς όπως πέρασαν στην ιστορία ως οι ντροπές της ιστορίας εκείνοι που χειροκρότησαν με ενθουσιασμό την ομιλία του Χίτλερ για τη γενοκτονία, την ομιλία που έκανε στο Reichstag, στο ναζιστικό κοινοβούλιο πριν από 85 χρόνια, έτσι και τα ψέματα του σύγχρονου Χίτλερ του Νετανιάχου δεν θα μπορέσουν να ξεπλύνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους αυτή τη μαύρη κοιλίδα από τα χέρια τους εκείνων όσων τον χειροκρότησαν. Προσέξτε τι σχήμα έκανε εδώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε το γεγονός ότι έγινε μάρτυρας ο αδελφός μας Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, και ανεξάρτητα από το χειροκρότημα που του έκαναν του Νετανιάχου, δεν σβήνει στο Κογκρέσο. Αυτές οι τρομερές εικόνες όχι μόνο τραυματίζουν βαθιά τον Παλαιστινιακό λαό, οι εικόνες εννοεί τα χειροκροτήματα στον Νετανιάχου στο Κογκρέσο, αλλά χειρότερα αποθρασύνουν τον Νετανιάχου. Είπε μιλώντας σε κομματική εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ερντογάν, ΑΚΕΠΕ και ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερόμενος στην προγραμματισμένη για τις 15 Αυγούστου ομιλία του Μαχμούτ Αμπάς στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, είπε ο Ερντογάν, είχαμε σχέδια να καλέσουμε και το Χανίγια να απευθυνθεί. Ψάχναμε να δούμε σε ποια αίθουσα και τελικά λέει το σκότωσαν. Μετά έκανε απίστευτες καταγγελίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή Facebook, Instagram κτλ. Αναφερόμενος λοιπόν στο Instagram, είπε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ψηφιακό φασισμό. Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούν καθήκον τους να λογοκρίνουν αμέσως ακόμα και μία απλή πρόταση που επικρίνει το Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ψηφιακό φασισμό που δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε τις φωτογραφίες των Παλαιστινίων μαρτύρων και τις απαγορεύει αμέσως και το παρουσιάζουν αυτό ως ελευθερία. Ο μαρτυρικός θάνατος του Χανιγία μας έδειξε ξεκάθαρα ότι τα όρια της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης καθορίζονται από τα καπρίτσια του Ισραήλ που κάνει στις δυτικές χώρες. Εννοεί δηλαδή ότι αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελέγχονται από συμφέροντα του Ισραήλ. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες ενθαρρύνουν κάθε είδους ανηθικότητα, πορνεία και τρομοκρατικές οργανώσεις υπό το πρόσχημα της ελευθερίας του λόγου, της έκφρασης, έχουν κηρύξει ανοιχτά τον πόλεμο στην ένδοξη αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού και των ηρωικών παιδιών του σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Γινόμαστε μάρτυρες ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συμπεριφέρονται σαν μαφία σε κάθε θέμα που αγγίζει τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συστήματα λέιζερ των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι κατάλληλα για την καταπολέμηση των υπηρηχητικών όπλων, γράφει η National Interest. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Πενταγώνου, δεν είναι αρκετά ισχυρά ώστε να μπορούν να πολεμήσουν με αυτό το είδος το όπλο. Κατά την άποψή μου, χωρίς να έχω απολύτως ειδικές πληροφορίες, ο παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην απάντηση του Ιράν είναι τα υπηρηχητικά όπλα. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν δοκιμάστηκαν σε πόλεμο. Μας είπε το Ιράν ότι έκανε κάποιες δοκιμές. Αυτό δεν ξέρουμε αν έγινε ή δεν έγινε. Μας το είπε, έβαλε κάποια βίντεο. Ο δεύτερος είναι δεν ξέρουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των αντιπυραυλικών συστημάτων σε υπηρεχητικά όπλα. Αυτά αν δεν κρυθούν σε πόλεμο δεν ξέρεις τι αποτελεσματικότητα έχουν. Άρα εδώ φαίνεται ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν με τα συστήματα λέιζερ να τα αντιμετωπίσουν και λένε ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση των υπηρεχητικών με αυτά. Wall Street Online. Μαύρη Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι τιμές των μεταχών πέφτουν σε όλο τον κόσμο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Ο Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση Biden για την απότομη πτώση των αγορών. Το χρηματιστήριο καταραίει. Τι σου είπα, η Καμάλα δεν θα βοηθήσει. Ο Biden είναι εκτός. Σε αυτό οδήγησε
σε αυτή την κατάσταση να πέφτουν τα χρηματιστήρια μας οδήγησε η ανίκανη αμερικανική ηγεσία, έγραψε ο Τραμπ στο λογαριασμό του. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Biden θα μιλήσει σήμερα με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β' και θα συναντηθεί επίσης με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την υποστήριξη των πολιτών που θα ψηφίσουν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με το report, το CBS News δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με αποτελέσματα κοινωνιολογικής έρευνας που διεξήχθη από κοινού με τον οργανισμό YouGov. Στην έρευνα που διεξήχθη από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, συμμετείχαν 3.102 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Σημειώθηκε ότι, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν έτοιμοι να ψηφίσουν τη Χάρις, ενώ το 49% τον Τραμπ γινόταν ανάμεσα στους δύο ποιον θα ψηφίσετε. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο του Bloomberg που λέει πώς ανατράπηκε η εκστρατεία Τραμπ, η στρατηγική της εκστρατείας Τραμπ ανατράπηκε λόγω της εμφάνισης στο προσκήνιο ως αντιπάλο της Χάρις και λέει ότι σταδιακά άρχισε να υπερισχύει του Τραμπ στο θέμα της συγκέντρωσης χρημάτων, το είπαμε και χθες, υπερδιπλάσια χρησιμοποίησε, εξουδετέρωσε τη στρατηγική του Τραμπ στους μαύρους και στους Λατίνους, διότι η ίδια είναι μαύρη, και υποχρεώνει πλέον τον Τραμπ να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του. Φαίνεται ότι πάμε για ανατροπές, ενώ ένιωθε πολύ σίγουρος μετά την εις βάρος του δολοφονική απόπειρα, τώρα φαίνεται ότι τα δεδομένα ανατρέπονται. Πάντως υπάρχει ένα άλλο θέμα, αυτό το θέμα της τηλεμαχίας. Είχε οριστεί η ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου, την ανατρέπει ο Τραμπ για το CBS νομίζω ή για το NBC. Τώρα λέει έλα στο Fox News τις 3 ή 4 Σεπτεμβρίου. Η Καμάλα Χάρις λέει εγώ θα είμαι εκεί και θα τον περιμένω, ελπίζω να έρθει. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρός προβληματισμός στο στρατηγείο, στο επιτελείο του Biden, το προεκλογικό επιτελείο. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ποιοι είναι οι υποστηριχτές της Καμάλα Χάρις στη Wall Street Journal και φαίνεται ότι εκεί λέει ονόματα. Η Καμάλα Χάρις έχει πολλούς υποστηρικτές υψηλού οικονομικού προφίλ στον κόσμο του επιχειρήν παρά την αμφιλεγόμενη σχέση της στο παρελθόν με τη Wall Street, όπως την κόντρα με τον επικεφαλής της μεγαλύτερης Αμερικανικής Τράπεζας και τις εκτιμήσεις των αναλυτών για φρένο στις επιδόσεις των μεταχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, εάν η Χάρις επικρατήσει του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές. Στους υποστηρικτές της Χάρις συγκαταλέγονται δισεκατομμυρίουχοι. Τζόναθαν Γκρέι, πρόεδρος της Blackstone. Ο Μαρκ Λάστρι της εταιρείας πιστωτικών επιδύσεων Avenue Capital Management και ο βαρόνος των Head Funds, ο Τζορτ Σόρος. Επίσης, ο Μπάρι Ντίλερ και ο Μπομπ Κλάρκ στα ΜΜΕ και στον κατασκευαστικό κλάδο. Έχει και άλλους παρακάτω. Φαίνεται ότι συγκεντρώνει αρκετές υποστήριξη από αρκετούς γίγαντες της Wall Street, που αυτό είναι ένα πλεονέκτημα έναντι του Τραμπ. Θα δούμε που θα πάνε τα πράγματα. Πάμε να δούμε Ρωσία-Ουκρανία. Προσέξτε, διάβασα ένα άρθρο, νομίζω στη Deutsche Welle, που λέει πώς οι ψεύτικες ειδήσεις δημιουργούσαν αυτό το πρόβλημα στη Βρετανία. Όταν λέμε πρόβλημα εννοούμε σε δεκάδες πόλεις, νομίζω έγιναν διαδηλώσεις, κάηκαν σπίτια, δεν ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, είχε 150-200 συλλήψεις.
τι έγινε με βάση το δημοσίευμα της Deutsche Welle. Σκότωσε ένας νεαρός 17χρονος, τρία κορίτσια και τραυμάτισε άλλα 6-7, ανήλικα κορίτσια, σε μια σχολή χορού. Αμέσως κυκλοφόρησαν ειδήσεις ότι πρόκειται για Ισλαμιστή, για μουσουλμάνο που εισήλθε παράνομα στη χώρα και τρομοκράτη. Αυτά κυκλοφόρησαν σε όλη τη Βρετανία, με αυτά τα συστήματα εδώ που ξέρετε τώρα όλα, και πυροδότησαν όλες αυτές τις... Ποια είναι η αλήθεια? Το παιδί αυτό είναι 17 χρονών, νομίζω, γεννημένο στη Βρετανία, γιος προσφύγων από τη Ρουάντα που έφυγαν με τη γενοκτονία της Ρουάντα και μάλιστα είναι και σε χοροδία σε μια εκκλησία, χριστιανός είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει καμιά σχέση, πιθανόν είναι διαταραγμένη προσωπικότητα, σκότωσε τα κορίτσια. Πώς το γύρισαν λοιπόν? Και φαίνεται, λέει το δημοσίευμα, ότι εμπλέκεται και η Ρωσία, δηλαδή οι δυνατότητες που έχει η Ρωσία να παρεμβαίνει σε διάφορες χώρες. Αυτό λέει η Deutsche Welle. Ελάτε να δείτε τώρα τι λένε οι Ρώσοι, που στην ουσία επαληθεύουν την Deutsche Welle. Η Ρωσία καλεί το Λονδίνο να απόσχει από αδικαιολόγητη και δυσανάλογη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και να διασφαλίσει το σεβασμό του δικαιώματος του Βρετανικού λαού στην ελευθερία του συνέρχεσθαι. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τους τη φέρνει λοιπόν τώρα, σου λέει εμένα μου λέτε ότι είμαι καθεστώς ολοκληρωτικό, αφήστε τους να... Όμως εδώ τους κατηγορούν ότι οι ίδιοι δημιούργησαν αυτό το εκρηκτικό κλίμα. Γιατί το ανέφερα? Πρέπει να είμαστε και εμείς στην Ελλάδα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτά μπορούν να συμβούν και στην Ελλάδα. Είτε με τον ίδιο τρόπο, είτε με άλλο τρόπο. Μια ψεύτικη είδηση για ένα Κοράνι που κάηκε, να ξεσηκώσει τους μουσουλμάνους. Μεγάλη προσοχή πρέπει να έχει η κοινωνία, φυσικά και οι αρχές. Δεν κοιμόμαστε ποτέ οι αρχές. Δεν πρέπει να κοιμούνται ποτέ. Ο Σεργέη Σοϊγκού, είπαμε, γραμματέας, πρώην υπουργός άμυνας, έκανε τον πόλεμο κάνα 2 χρόνια, τον απέσυρε ο Πούτιν, τον έβαλε σε κρίσιμη θέση. Γραμματέας Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργέη Σοϊγκού έφτασε για επίσκεψη εργασίας στο Ιράν. Την ίδια μέρα που ο Κουρίλα, ο στρατηγός της κεντρικής διοίκησης, είναι στο Ισραήλ. Έφτασε για συνομιλίες με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο της χώρας, τον γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αναφέρει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσης θα συναντηθεί με μέλη της Ιρανικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Πεζισκιάν, αναφέρει το Interfax. Σοϊγκού και Πεζισκιάν θα συζητήσουν θέματα περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας, καθώς και διμερεί θέματα, σύμφωνα με το Ρωσικό Πρακτορείο. Η επίσκεψη έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν, που πραγματοποιείται εν μέσω της πολεμικής κλιμάκωσης με το Ισραήλ, όπως αναφέρουν το Associated Press και το Reuters. Επιχειρηματίας και ακτιβιστής Kim.com. Η Ρωσία προειδοποίησε τη ΣΥΠΑ να μην προμηθεύουν με σύγχρονα όπλα την Ουκρανία. Διαφορετικά θα έκανε και η Ρωσία το ίδιο στους εχθρούς των ΗΠΑ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται αναπόφευκτος και τώρα η Ρωσία προμηθεύει με προηγμένα όπλα το Ιράν. Ομάδες αερομεταφερόμενων από τις βάσεις των ΗΠΑ θα δεχτούν επίθεση. Η κλιμάκωση είναι εγγυημένη. Είστε έτοιμοι για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, τώρα αυτός είναι ένας ακτιβιστής, τα λέει, αλλά οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν ένα ακόμα υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας. Ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, συνεχίζοντας την αναδόμηση στο Υπουργείο, γι' αυτό έφαγαν τον Σοϊγκού, μετά από την αλλαγή επικεφαλής εν μέσω της παραδεταμένης πολεμικής εκστρατείας στην Ουκρανία. Η Επιτροπή είπε ότι ο υποστράτηγος Βλαντιμίρ Σεστερόφ συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για απάτη και υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Το Κίεβο από την πλευρά του έχει ζητήσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτά τα 5 δεν θα πάνε στις έπες κάποιον? Λοιπόν, είπαμε προχθές ότι δέχθηκε επίθεση χθες, νομίζω, το στρατιωτική βάση, αεροπορική βάση Μοροζόφσκ
και δεξαμενές καυσίμων ζωτικής σημασίας για τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στο εργοστάσιο Atlas. Σήμερα δυτικά μέσα έχουν δορυφορικές φωτογραφίες και δείχνουν ότι έγινε και στο αεροδρόμιο και στα καύσιμα υπήρχαν σοβαρές ζημιές. Η Tuareg είναι μια ομάδα που δρά στο βόρειο Μαλί. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι εμπλοκή της Ουκρανίας βοήθησαν τους Tuareg, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να επιτεθούν σε στρατιώτες αλλά και σε ομάδες της Wagner που είναι με τους στρατιώτες του Μαλί και τους επέφεραν μεγάλες απώλειες. Μετά από αυτό το Μαλί διέκοψε τις σχέσεις τις διπλωματικές με την Ουκρανία και τις διέκοψε γιατί ο ίδιος ο Αντρί Γιουσόφ, εκπρόσωπος στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ομολόγησε την εμπλοκή της Ουκρανίας σε αυτή την επίθεση. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι αν δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγματικά αποτελέσματα στη Βενεζουέλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βενεζουέλα. Πάντως, απέφυγε να αναγνωρίσει ως νικητή τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, όπως έχουν κάνει οι ΗΠΑ και άλλες χώρες. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά, χρόνια πολλά στους σωτήριδες και στις σωτηρούλες για το τι γινόταν στο χωριό της αείμνης της γιαγιάς μου στο Σπαχί Νικοπόλεως την ημέρα παραμονή και την ημέρα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος που γιόρταζε η Εκκλησία, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.